Και φτάνεις μωρέ εδώ, στα ενετικά τείχη πάνω από το Ηράκλειο και βρίσκεις τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη. Και εγώ μέσα από την καρδιά μου υποκλίνομαι. Μην βιάζεστε μωρέ. Κατευθείαν να σκεφτείτε τι. Ο άθεος, ο άπιστος, ο αρνητής, ο πολέμιος. Ναι. Σκεφτήκατε όμως ποτέ γιατί ο άθεος, γιατί άπιστος, γιατί αρνητής, τι ήταν αυτά που είδε, τι ήταν αυτά που τον σκανδάλισαν, τι ήταν αυτά που τον έφεραν απέναντι. Το ζήσα μωρέ αυτό, την περίοδο της άρνησής μου, της απιστίας μου, την έζησα στην ψυχή μου. Τότε όμως πήγαινα σε ένα γέρο Παΐσιο και ένιωθα μια αγκαλιά. Δεν με πολέμαγε ο γέροντας. Μ' αγκάλιαζε και μου δείχνει αγάπη. Γιατί ο δικός μας ο Θεός είναι μόνον αγάπη. Πόσες φορές τα βράδια που συλλογάμε και εγώ συλλογάμε τη μέρα μου, τη ζωή μου, τα λάθη μου, τις χαζομάρες μου, την αγάπη σας, τη συλλογάμε και αυτήν. Πόσες φορές λοιπόν τα βράδια μου έρχεται ο τίτλος στο μυαλό «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Μπορεί να έχει πολλά που να μην συμφωνεί κάποιος σε αυτό το βιβλίο. Με ένα όμως δεν μπορεί να διαφωνήσει, ότι εμείς κάθε τόσο ξανά αυτόν το Θεούλη, αυτόν τον Χριστούλη, τον σταυρώνουμε με τους εγωισμούς μας, με τα πάθη μας, με τα συμφέροντά μας, με την εκμετάλλευση, με τη σκληρότητα, με την κακία. Αυτό δεν είναι ξανασταύρωση του Χριστού μας, αυτό δεν είναι ένας Χριστός και ένας Θεός, ο οποίος μας έδειξε άλλους δρόμους από αυτούς που ακολουθούμε εμείς και νομίζουμε ότι είμαστε και πιστοί και νομίζουμε ότι είμαστε και τέλειοι και νομίζουμε ότι είμαστε και ωραίοι. Αμ δε ούτε τέλειοι είμαστε, ούτε ωραίοι είμαστε, ούτε πιστοί είμαστε. Σταυρωτές του Χριστού είμαστε και μας βλέπουν αυτοί που ψάχνουν τον Χριστό και λένε τι λες μωρέ, θα καταντήσω εγώ, δεν τον θέλω τέτοιο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν να μάθουμε τι Χριστό διδάσκουμε, για να τον αγαπήσουν και τα παιδιά μας και η κοινωνία και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας και οι εχθροί μας ακόμα. Τότε είμαστε ωραίοι. Αφήστε λοιπόν τις κριτικές, πόση κριτική έφαγε αυτός ο Νίκος ο Καζαντζάκης, και του ζητάω μια βαθιά συγγνώμη σήμερα. Συγγνώμη ρε Νικόλα, συγγνώμη που ακόμα και τώρα φταίμε εμείς, που τότε εσύ ήσουν ας πούμε απέναντι. Δεν ήταν απέναντι, πονούσε το Θεό κι αυτός, αλλά έβλεπε κακά και δεν τα ήθελε. Ας μην ξανασταυρώνουμε λοιπόν τον Χριστό μας στα πρόσωπα των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, της κοινωνίας. Άιντε, σκεφτείτε λίγο, με την καρδιά όμως σκεφτείτε και θα φτάσετε κάπου.